Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Είμαστε ξανά στο δρόμο του αγώνα και όπως είπαν οι συνάδελφοι, οι προλαλήσαντες θα συνεχίσουμε να είμαστε, γιατί τα προβλήματά μας είναι καυτά. Τα προβλήματά μας έχουν συνέχεια και χειροτέρευση της θέσης μας. Έχουν συνέχεια από όλες τις κυβερνήσεις που μέχρι σήμερα ακολούθησαν τις ίδιες πολιτικές, ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο, την ίδια στρατηγική για να μας τσακίσουν τα δικαιώματά μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι από το 1991 μία νομοθετική διάταξη υπέρ των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων δεν έχει ψηφιστεί. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα 13 χρόνια της κρίσης την οποία τη δημιούργησαν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις που τη στηρίζουν, αυτή την κρίση την οποία την βάφτισαν με διάφορα ονόματα, ξέρουμε ότι πάρθηκαν τα πιο σκληρά, τα πιο βάναυσα αντισυνταξιουχικά, αντιασφαλιστικά μέτρα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλες οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από όποιο πρόσημο και αν έχουν πολιτικό, ανεξάρτητα από το πώς αυτοπροσδιορίστηκαν, έπαιρναν τα ίδια μέτρα, συνέχιζαν με χειρότερα, υπόσχονταν καλύτερες μέρες για τους συνταξιούχους και το λαό, έπαιρναν τη σκυτάλη και συνέχιζαν. Και από την πείρα μας, από τους αγώνες που κάναμε όλο αυτό το διάστημα, από τους αγώνες που είχαμε και από τις συναντήσεις που κάναμε με τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων και με τα κόμματα του Κοινοβουλίου, έχουμε να πούμε ότι όλοι από εκείνους που κυβέρνησαν και φιλοδοξούν να κυβερνήσουν, είναι καθαρό ότι αυτά που μας είπαν, από αυτά που μας είπαν, τα αιτήματά μας, τα αιτήματα που είναι να αποκατασταθούν τα δικαιώματά μας που χάσαμε, δεν χωρούν μέσα στις πολιτικές τους. Κι ας λένε και ας υπόσχονται πολιτικά ό,τι θέλουν. Εμείς είμαστε στον δρόμο του αγώνα, γιατί γνωρίζουμε ότι όποια κυβέρνηση θα έρχεται από εδώ και πέρα θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Μέτρα καινούργια ετοιμάζουν. Μέτρα τα οποία τα ζήσαμε, τα βιώνουμε. Μέτρα που μας τσάκισαν και τώρα με τη σημερινή κατάσταση που ζούμε, τα μέτρα αυτά δεν τους έφτασαν και συνεχίζουν με πιο αντιλαϊκές πολιτικές που έφεραν ακρίβεια, φτώχεια, μια ακρίβεια που συνεχίζεται, μια αύξηση των τιμών στα προϊόντα κατανάλωση που συνεχίζονται, μας άφησαν χωρίς νοσοκομεία και φυσικά οι αυξήσεις, τα είπαν καθαρά οι συνάδελφοι προηγούμενα, που μας έδωσαν είναι αυξήσεις εντός πολλών εισαγωγικών για να έχουμε μέσω αυξήσεων μια ακόμη μεγάλη μείωση της αγοραστικής μας δύναμης. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό είμαστε στον δρόμο του αγώνα και θα συνεχίσουμε μαζί με το εργατικό κίνημα, με τα παιδιά μας που έρχονται να ζήσουν σε χειρότερες συνθήκες. Ερχόμαστε λοιπόν και εμείς σε αυτό τον αγώνα να δώσουμε συνέχεια και να δώσουμε συνέχεια στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που γίνονται αυτό το διάστημα από διάφορους και σε διάφορους εργασιακούς χώρους, αλλά και στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, που εκατομμύρια εργατόκοσμος και συνταξιούχοι απαιτούν να ζήσουν καλύτερα με τον πλούτο που παράγουν. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το δρόμο, του στέλνουμε χαιρετισμό από τη σημερινή μας συγκέντρωση και θα συνεχίσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα πάμε λοιπόν τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου με πορεία. Έχουμε ζητήσει αντιπροσωπεία να μας δεχτούν εκεί, να τους βάλουμε και να τους θέσουμε ξανά τα αιτήματα που έχουμε στο υπόμνημά μας και αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους προηγούμενα. Απαιτούμε τώρα να δοθούν λύσεις. Αυξήσεις της συντάξης, το δώρο μας να καταβληθεί, η προσωπική διαφορά να ενσωματωθεί, να δοθούν τα αναδρομικά μας και να δοθούν φυσικά δυνατότητες στο δημόσιο σύστημα υγείας για προσλήψεις γιατρών, νοσοκόμων και για τα φάρμακα
που έχουν τσακίσει τη ζωή μας, γιατί μας πετούν τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας σε γωνιές οι οποίες είναι για να ξεμπερδεύουν γρηγορότερα από τούτο τον κόσμο και από τα βάρη, γιατί βάρη για αυτούς είμαστε που τους προσθέτουμε, όπως λένε. Συνεχίζουμε λοιπόν τον αγώνα μας, συνάδελφοι, και θα ακολουθήσει η πορεία μας με τα πανό μας συντεταγμένα για το Μέγαρο Μαξίμου. Καλή δύναμη και υγεία, και θα τα πούμε εκεί.